σε όλες, σε αυτό το βίντεο θα δούμε το αγαπημένο μακιγιάζ όλων των γυναικών. Φθινοπορεινό, θηλυκό και ταιριάζει σε όλα μας τα look όλες τις ώρες. Έχω χρησιμοποιήσει σκιές σε γυαλινούς τόνους και το αγαπημένο σε όλες eyeliner. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Ξεκινάμε το μακιγιάζ μας λοιπόν από τη βάση. Δεν ξεχνάμε ποτέ πριν εφαρμόσουμε το foundation να έχουμε πλύνει πολύ καλά το πρόσωπό μας και να έχουμε βάλει την ενδυτική μας κρέμα. Πάμε να σχηματίσουμε και να δώσουμε φως στο πρόσωπό μας. Ήδη βλέπετε, εφαρμόζοντας μόνο το σκούρο κονσίλερ, πώς έχει σχηματιστεί το πρόσωπό μου. Πάμε λοιπόν να δώσουμε φως με το πιο φωτεινό. Σταθεροποιούμε τη βάση μας. Έχω διέξει αυτή την παλέτα από τη NYX, έχει πολλές γυαλινές αποχρώσεις και σκιές και γενικά θα μας διευκολύνει σε πάρα πολλά μακιγιάζ. Δώσαμε ένα πολύ ωραίο βάθος στα μάτια μας. Πάμε να σβήσουμε πιο ψηλά και στο κέντρο με μια πιο φωτεινή απόχρωση. Πριν προχωρήσω στην εφαρμογή του eyeliner, σχηματίζω τα φρύδια μου. Θα είναι ένας πολύ καλός ολιγός και θα με βοηθήσει πολύ στο τελείωμα της γραμμής μου. Περνάμε στην εφαρμογή του eyeliner. Υπάρχουν πολλοί τύποι eyeliner, σε υγρή μορφή, σε gel μορφή, σε μορφή μαρκαδόρου. Πρέπει να βρούμε αυτό που μας εξυπηρετεί καλύτερα και μπορούμε να το διαχειριστούμε πιο σωστά. Θα σας πω δύο τρόπους που μπορείτε να το εφαρμόζετε εύκολα. Μπορούμε τη γραμμή ή να την κάνουμε ανωδική, να κοιτάει προς τα επάνω και σε αυτό θα βάλουμε την άκρη του ματιού μας, τη μύτη μας και το τέλος του φρυδιού μας ως δείκτη. Ο δεύτερος τρόπος που μπορούμε να το εφαρμόσουμε είναι να έχουμε ως δείκτη την άκρη των κροτάφων μας, δηλαδή το τέλος του ματιού μας μέχρι τους κροτάφους. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος, είναι αυτός που συνήθως επιλέγω για τα δικά μου μάτια, γιατί μου αρέσει να τα κάνει λίγο πιο ανοιχτά. Μην το παρακάνετε με το τελείωμα της γραμμής από την αρχή, για να έχετε περιθώριο μετά να διορθώσετε οτιδήποτε λάθος. Για να σχηματίσεις λίγο περισσότερο τα μάτια σου, μην ξεχνάς την μπροστινή γωνία. Τελειώσαμε και με το eyeliner. Εμένα μου αρέσει να δίνω λίγο ακόμα βάθος στα μάτια. Περνάμε στη μάσκαρα. Αφού γυρίσουμε πρώτα τις βιοφάρες μας, θα βάλουμε λίγα πουφάκια με βιοφαρίδες. Ακριβώς το τελείωμα. Με μία τερακότα δίνουμε λίγο ακόμα ένταση στα ζυγωματικά μας. Μου αρέσει να έχει λίγο έντονο χρώμα. Είναι λίγο ζωντανό. Ειδικά αν οι παλέτες σκιών που έχω διέξει είναι σε καφέ και γυαλινούς τόνους, είναι μια μεταδοσιά. Περνάμε
περνάμε στα χείλη, περίδρομα, για να σχηματίσουμε το χείλη μας. Μία νέντα απόχρωση κραγιών για το γέμισμα. Γλώσ και πιο ζουμερά χείλη στο κέντρο. Και το τέλειωμα, highlighter. Lasting fix. Για το τέλειωμα, για να σταθεροποιήσω την μακιάζ μου. Περίπου. Πολύ απλά και μόλις με δύο προϊόντα μπορούμε να μετατρέψουμε ένα look που έχουμε από το πρωί σε απόλυτα βραδινό. Σκιά με λάμψη.